Στα 39 της χρόνια, μητέρα τριών παιδιών έκανε βουτιά θανάτου από τον μπαλκόνι του σπιτιού της στο Τζιτζιφέ από Κορώνου. Το τραγικό δυστύχημα συνέβη χθες τα μεσάνυχτα, κάτω από συνθήκες που παραμένουν αδιευκρίνιστες, με τον ιατροδικαστή Κρήτης Αντώνη Παπαδομανολάκη να αποκλείει το ενδεχόμενο εγκληματικής ενέργειας. Η 39χρονη βγήκε στο μπαλκόνι και η πτώση της στο κενό της προκάλεσε βαριά τραύματα που οδήγησαν στο θάνατό της. Ο σύζυγός της την βρήκε μέσα σε μια λίμνη αίματος. Στο σημείο που έπεσε νεκρή, οι άτυχοι 39χρονοι βρέθηκαν από την πρώτη στιγμή άνδρες του αστυνομικού τμήματος από Κορώνου που εξετάζουν τις συνθήκες του τραγικού δυστυχήματος. Ασθενοφόρο παρέλαβε τη σωρό της άτυχης γυναίκας και την μετέφερε στο νοσοκομείο Ρεθύμνου. Ο ιατροδικαστής Αντώνης Παπαδομανολάκης, ο οποίος διενήργησε σήμερα την νεκροψία-νεκροτομή, στο πόρισμά του διαβεβαιώνει ότι η 39χρονη δεν έφερε ίχνη πάλης, ούτε διαπιστώθηκε επίδραση δύναμης από τρίτους. Ο θάνατος επήλθε από βαριά κρανιογευαλική κάκωση, κάκωση σπλάχνων, θώρακος και κοιλίας. Ανίποτος ο πόνος για τους γονείς, τα αδέλφια και τον σύζυγο της 39χρονης, με πιο τραγικές φιγούρες στα παιδιά της, δύο αγόρια 12 και 17 ετών και μια κόρη 19 ετών, που αδυνατούν να πιστέψουν πως δεν θα αντικρίσουν ξανά την πολύ αγαπημένη τους μητέρα. Η είδηση για το θανάσιμο τραυματισμό της 39χρονης μητέρας τριών παιδιών σκόρπισε τη θλίψη στη μικρή κοινωνία του Τζιτζιφέ και σε ολόκληρο τον Αποκόρωνα. Νωρίς το απόγευμα, η 39χρονη οδηγήθηκε στην τελευταία της κατοικία σε κλίμα βαθιάς οδύνης. Η οικογένειά της, φίλοι και συγχωριανοί της θρηνούν τον πρόωρο και τόσο άδικο χαμό της.